Σύντροφε Γενική Γραμματέα, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Το κάλεσμα μάχης και συμπόρευσης που έχει απευθύνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι σημαντικό να ακουμπήσει τη νέα γενιά και τους φοιτητές. Κυρίως τώρα, σε μια εποχή επιδείνωσης των όρων σπουδών μας. Σε μια εποχή όπου το κόστος διαβίωσης όλο και αυξάνεται, οι φοιτητές αναγκάζονται να δουλεύουν για να τα βγάζουν πέρα με τα ανεξέλεγκτα ενίκια και τους λογαριασμούς ΔΕΗ και η καταστολή στα δικαιώματά μας όλο και εντείνεται. Ως φοιτητές του Αγρινίου, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποια σοβαρά προβλήματα, τα οποία φέρουν αγανάκτηση και οργή. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η κατάργηση των ήδη απαξιωμένων τμήματων μας. Καταργούνται τμήματα όπου αντικείμενό τους έχουν το περιβάλλον, ενώ την ίδια στιγμή στη χώρα μας κάθε χρόνο πολίτες παλεύουν με φωτιές και πλημμύρες. Βλέπουμε εμάς και τους συναδέλφους φοιτητές να βαδίζουμε σε ένα μέλλον όπου τα πτυχία μας δεν μας παρέχουν καν τα βασικά μας δικαιώματα. Όπως για παράδειγμα το Integrated Master, το οποίο σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές είναι αδιάσπαστος τίτλος σπουδών, όμως σε εμάς δεν υπάρχει αυτός ο τίτλος. Μετά τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις, υπάρχει έλλειψη και στο διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην διδάσκεται σωστά και ολοκληρωμένα το αντικείμενο το οποίο έχουμε επιλέξει να σπουδάσουμε, και βγαίνουμε στη συνέχεια στην αγορά εργασίας με τσεκουρεμένα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές και στην πόλη μας δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε και περιμέναμε τον έναν ή τον άλλο κυβερνητικό σωτήρα να λύσει τα προβλήματά μας. Διεκδικήσαμε με τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες μας τα αιτήματά μας. Σε όλη την Ελλάδα, οι φοιτητές άφησαν στα χαρτιά μια σειρά κυβερνητικών αποφάσεων. Εμπόδισαν με τον αγώνα τους να εισβάλλει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματά τους, ακύρωσαν στην πράξη το ενιαίο ψηφοδέλτιο των φοιτητικών εκλογών, καθώς και πολλά άλλα ακόμη. Οι φοιτητές όλης της χώρας δώσαμε νικηφόρο μήνυμα μετά από 35 χρόνια, αναδεικνύοντας τις φοιτητικές εκλογές στην πανσπουδαστική, την παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, πρώτη δύναμη παντού, γκρεμίζοντας έτσι, τη σαπίλα της Δάπνου Δουφουκού από τους συλλόγους. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι φοιτητές να συνεχίσουμε τους αγώνες και τις μάχες μας στον δρόμο για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να στηρίξουμε και εμείς το ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, όποτε και αν γίνουν. Μπορούμε και πρέπει να παλέψουμε για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών, να δημιουργήσουμε το μέλλον που μας αξίζει μέσα από τους αγώνες μας, τις διεκδικήσεις μας και τη συνεχή μάχη της καθημερινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.